Λιάννα, καλημέρα. Γεια σου, Λιάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το επεισόδιο το οποίο είχαμε χθες με τον κύριο Πολάκη στην Βουλή και ήθελα το σχόλιο σου για τον τρόπο που το χειρίστηκε και το Προεδρείο της Βουλής αλλά και ο κύριος Πολάκης, συμπεριφορά που είχε στο Κοινοβούλιο. Κοίταξε, θα είμαι όσο γίνεται πιο αυστηρή και εντός των πλαισίων του κανονισμού, αλλά δεν μπορώ παρά να είμαι και πολιτική, έτσι. Βεβαίως. Η θέση μου. Ο κύριος Πολάκης είναι γνωστός. Και ο κύριος Πολάκης έχει αυτόν τον τρόπο να μιλάει. Και όσοι έχουν συμβεί τις προηγούμενες μέρες, μου φαίνεται ανόητο να μην γνωρίζει ούτε το Προεδρείο, ούτε οι παριστάμενοι στη Βουλή, τι θα πει ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή δεν είναι έκπληξη, το ξέρουν ότι θα είναι έτσι. Άρα έπρεπε να τον αφήσουν να μιλήσει. Άρα ένα είναι το δεδομένο αυτό. Το δεύτερο, το να αφαιρέσεις μικρόφωνο από βουλευτή με βάση το περιεχόμενο, δεν είναι εντός του κανονισμού. Παρότι υπάρχει το άρθρο, παρότι το λέμε. Δεν μπορεί να το επικαλεστεί κανένας, γιατί όλοι μας, έχω 22 χρόνια μέχρι το Κοινοβούλιο, όλοι μας λέμε ο καθένας μας ό,τι θέλει. Δεν είμαστε πάντοτε σχετικοί με αυτό το αντικείμενο, γιατί έρχεται η επικαιρότητα, γιατί έρχεται η κακοκαιρία, γιατί έρχεται η συμφορά, γιατί έρχονται οι πυρκαγιές, γιατί ερχόντουσαν οι φασίστες παλιά. Άρα εμπλουτίζεται ο λόγος με άλλα πράγματα. Εκεί που εφαρμόζεται σε συντριπτικό ποσοστό είναι στο αν θα μιλήσει από το βήμα, αν θα μιλήσει από κάτω, και αυτό υποχώρησε λόγω πανδημίας. Ή ναι. Στον χρόνο. Λοιπόν, το να αφαιρέσεις, να κλείσεις μικρόφωνο σε βουλευτή, εκ των πραγμάτων και εξορισμού είναι πολιτικά ανάρμοστο. Ας τον άφηνε να πει το πείμα του, το ξέρουμε ποιο θα είναι το πείμα του κυρίου Πολάκη. Θα έλεγε το πείμα του, θα τελείωνε το πείμα του, δεν αφαιρεί ο κανονισμός το δικαίωμα στον προεδρεύοντα να σχολιάσει ακόμα και το πείμα. Ναι, ωστόσο, η στάση του βουλευτή προς το Προεδρείο. Αυτό παραδείγμα τον κανονισμό. Ναι, τελεία. Η στάση, να γίνει αυτό το σοου με συμμετοχή του Προεδρείου δεν κάνει σε κανέναν καλό και κυρίως φτιάχνει τον Πολάκη δύο φορές πιο Λούμπεν Στάρ από ό,τι είναι. Είμαι πολύ απλή σε αυτό που σου λέω. Ναι. Αλλά αύριο το πρωί, αν έχει γίνει μια διαδήλωση ή αν υπάρχει κάποιο νεκρός και εγώ σηκωθώ απάνω και μιλάμε, γιατί να σου πω, για την ανάπτυξη. Για οτιδήποτε. Και θελήσω να μιλήσω. Τι θα πεις ότι μιλάω εκτός νομοσχεδίου. Έτσι κι αλλιώς αυτό που λες είναι σύνηθες. Όσοι ανεβαίνουν πάνω και από τους πολιτικούς αρχηγούς μέχρι τον τελευταίο εντός εισαγωγικών βουλευτή, είναι σπάνιο να μιλήσουν όλο το χρόνο ακριβώς για το θέμα το οποίο εκείνη τη στιγμή. Μα θέλετε να σας πω κάτι λίγο για τον κανονισμό. Τώρα, όσοι είμαστε παλιοί στο Κοινοβούλιο, το ξέρουμε. Ναι, βέβαια. Να σας πω κάτι. Απαγορεύεται η χρήση χειρογράφου. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι. Πολύ σωστό. Το ότι όλοι πρέπει να μιλάνε εκτός χειρογράφου και επιτρέπονται μόνο σημειώσεις. Και μόνο στον προϋπολογισμό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Όταν η υπόθεση ξεκινάει έτσι και είναι τα πράγματα έτσι, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, η ελευθερία του βουλευτικού λόγου δεν μπορεί να έχει καμία λογοκριτική μορφή περιεχομένου. Απαγορεύονται οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, απαγορεύονται οι ύβρις, υπάρχουν οι μομφές. Και η στέρηση μισθού σε κάποιον όταν παραβεί τον κανονισμό, σε ό,τι σε τέτοια επίπεδα. Μπλα μπλα μπλα. Πάμε στην ουσία. Γίνεται ποτέ συζήτηση επί της ουσίας και σε βάθος? Έγινε δηλαδή το τριήμερο συζήτηση? Όχι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα στον αναπτυξιακό. Μήπως εδώ υπάρξει μια συζήτηση που αφορά πάρα πολύ. Αυτές οι συζητήσεις στη Βουλή 9 στις 10 είναι για να περνάνε στη λούφα νομοσχέδια των οποίων κανείς δεν παίρνει πρέφα τι θα του κοστίσει στη ζωή του. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι επί δεκαετίες συμβαίνει στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Επί δεκαετίες. Και δεύτερον, οι βουλευτές έχουν καταντήσει να είναι, και το λέω ευθέως, το λέω, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Στο Κοινοβούλιο. Γιατί ο τελευταίος τροχός της αμάξης είσαι όταν είσαι βουλευτής και μιλάς στις 4 το πρωί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στις 4 το πρωί, με βάση τον κανονισμό που λέει θα κλείσει ο κύκλος κτλ. Εντάξει, ωραία. Άμα μιλάς στις 4 το πρωί, δεν είναι για την ταλαιπωρία. Είναι γιατί δεν ακούει κανένα στις 4 ώρα το πρωί. Ναι, να αλλάξουμε. Τι έχει γίνει τώρα εκεί, είδαμε και τον κύριο Κουτσούμπα, με αυτό ξεκίνησε. Με τον Παπαρατσέγκο που έλεγε, τον έχει κάνει τον Λούμπεν. Παπαρατσέγκο. Γιατί είναι Παπαρατσέγκο, συγγνώμη τώρα, εγώ κάθισα και το διάβασα. Αυτό πήρε κάτι χαρτιά που αποχαρακτηρίστηκαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τα έδωσε στη δημοσιότητα. Επί τη ουσία. Επί τη ουσία. Σας συστήνω και σε εσάς και σε όσους θέλουν να κάνουν σχόλιο, ακόμα και στο Twitter, να διαβάζουν κάπου το ριζοσπάστη. Ναι. Γιατί επί της ουσίας της πολιτικής αυτών των ζητημάτων έχουμε γράψει, έχουμε πει τα πραγματικά περιστατικά και οι πολιτικές και ουσιαστικές και στρατιωτικές και στρατηγικές αναλύσεις υπάρχουν στους τόμους της ιστορίας του κόμματος.
Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι. Άρα αυτά δεν είναι ανάλυση, πραγματικά περιστατικά, Λιάννα. Κομμουνιστική ανάλυση υπέρ ή εναντίον. Από οποιονδήποτε δεν είναι κομμουνιστής, εξορισμού είναι αντικομμουνιστική. Ναι. Ωστόσο, διότι, αυτά που περιγράφω στην Ελλάδα δεν είναι πραγματικά. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αν κάποιο δεν είναι κομμουνιστής, δεν μπορεί να σχολιάσει τον κομμουνισμό. Μα βεβαίως μπορεί γιατί να σχολιάσει. Γιατί αντικομμουνιστής. Αλλά να κάνει και ιστορική ανάλυση και να παίρνει το ιστορικό βάρος. Και να ασχολείται, ας πούμε, όταν είχε φιλενάδα ο Στάλιν. Μα το Χριστό δηλαδή, το λέω έτσι. Αφού αυτά βγάλαν τα χαρτιά, επί των χαρτιών ασχολήθηκε ο Παρατσένκο. Άμα κάνεις lifestyle προσέγγιση της ιστορίας, τότε ο Ναπολέον, γίνεται αντικείμενο του ψυχιατρίου μόνο. Όχι, αυτά τα οποία περιγράφονται. Και το μιμούνται στο ψυχιατρία. Δεν μιλάει κανένας για τις φιλενάδες του. Αυτά τα οποία περιγράφονται. Τι έκανε, κάτσε τώρα, σε παρακαλώ ναι, πάρα πολύ. Αυτά τα οποία περιγράφονται πάντως στα έγγραφα δεν είναι πραγματικά. Δεν γράφεται έτσι παρά μόνο άμα θες να κάνεις ταινίες του τύπου Σύση Αυτοκράτηρα. Άμα θες να κάνεις ταινίες Σύση Αυτοκράτηρα, μια χαρά τις κάνεις. Αυτό να το μετρήσει κάποιος σοβαρά πολιτικά από βήματος Βουλής, αυτό είπε ο Κουτσούμπας. Τι είπε. Απαρολογείται. Lifestyle-ίζεται ακόμα και αν θέλετε να είστε αντικομμουνιστές. Αν θέλετε να είσαστε αντικομμουνιστές, να συγκρουστούμε σε επίπεδο προγράμματος, πολιτικής, σοσιαλισμού, βαρβαρότητας, καπιταλισμού, να συγκρουστούμε. Εντάξει, να συγκρουστούμε πάντως, τώρα. Γιατί, για τα αγκομενικά, για τα αγκομενικά που είναι, ανακαλύπτει όχι, μισό λεπτό, κάποιος, προσέξτε πότε δεν τα είναι, ανακαλύπτει, την ώρα της Ουκρανίας. Λιάννα, δεν μου λέτε, δεν είναι με τις φασίστες της Ουκρανίας έχει ασχοληθεί κανένας. Μισό λεπτό, δεν είναι μόνο αγκομενικά. Δεν είναι μόνο κομμενικά. Έχει και άλλα πράγματα μέσα που γράφονται. Πιο σοβαρά. Σαν τι πράγματα. Γι' αυτό σε ρωτήσαμε αν είναι πραγματικά. Αναφέρονται σε χρηματοδότηση. Αναφέρονται σε παροχή οπλισμού. Αναφέρονται στην Βόρεια Ελλάδα και σε ένα κομμάτι απόσχησής της ή, εν πάση περιπτώσει, διαχωρισμού. Δηλαδή, πόσο, και ρωτώ εγώ, πόσο είναι πραγματικά. Πρέπει να είσαι για να διαβάσεις αυτά που μου λέτε τώρα, αυτή τη στιγμή. Σε μια χώρα όπου ζεις και υπάρχεις από καταβολής ιδρύσεως του ελληνικού κράτους από τη στήριξη των ξένων. Δεν θα τα διαβάσεις αφού βγήκαν. Με τις αστικές κυβερνήσεις. Δεν θα τα διαβάσουμε. Άρα, συγγνώμη. Άρα να εκπλήτεσαι. Γιατί εν καιρό πολέμου και σε συνθήκες τέτοιες κάποιος ζητάει, ας πούμε, πέντε όπλα και να το παρουσιάζεις αυτό ως προδοσία κατά της χώρας, τότε όλοι οι άλλοι που πήραν όπλα από τους άλλους τι ήταν, προδότες κι αυτοί. Όχι, αλλά πραγματικό. Συγγνώμη. Δηλαδή πραγματικό το ένα γεγονός. Πραγματικό αυτό που λες εσύ. Πραγματικό και αυτό που λέγεται στα χαρτιά. Έπεφτε στον εμφύλιο από πάνω με το ελεξίπτωτο. Ναι, πραγματικό. Ήτανε ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, κάτσε μισό λεπτό γιατί ναι, αλλά είναι πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι πραγματικά. Δεν είναι πραγματικά γεγονότα αυτά. Ποιο μπόρεσε και διαστρέβλωσε σε τέτοιο βαθμό το κείμενο, άμα το δείτε, που λέει ότι οι κομμουνιστές θέλανε να αποσπάσουν τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να είσαι. Πώς να σου το πω, να σου έχουν κάνει ένα αυτό σε ρωτάω, Λιάννα. Είναι παραποιημένο επομένως, δεν είναι πραγματικό. Για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Μάλιστα. Άρα τι είναι, λέει κείμενο σε αυτό άρα το είναι παραποιημένο. Τι λέει, το είδε τι λέει στον τομέα αυτό. Τι λέει το κείμενο. Λέει το κείμενο ότι πρέπει να βρεθούμε σε ένα χώρο να αναπτύξουμε τις θέσεις μας. Ναι. Να μην μας κυνηγάνε. Τώρα ποιο θα μιλήσει, μωρέ. Οι δοσύλλογοι μετά την κατοχή που πήραν τις θέσεις εξουσίας και παρότι κάνανε συμφωνία μετά τη Βάρκιζα. Θερίζανε το μισό ελληνικό λαό και τον ανθό του. Στα σοβαρά μιλάμε. Θα ανασκαλέψουμε τον εμφύλιο με σημερινές μικροπολιτικές διαδικασίες στο επίπεδο του lifestyle. Γιατί αυτό βολεύει ποιους. Βολεύει την κυβέρνηση, εγώ το αποκλείω. Εγώ το αποκλείω, θεωρητικά το αποκλείω. Εκτός αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κινείται σε ένα επίπεδο μεταξύ χείου και εσπρέσο. Τι, συγγνώμη, πήρε ο. Δηλαδή να πάρει κυβέρνηση το Ποροσέγκο. Παπαρατσέγκο, ναι. Αυτόν και τον καθηγητή και να του πει δημοσίευση αυτά που βγάλανε. Για να κάνει κακό στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι καλέ. Καθόλου. Λοιπόν, μα Λιάννα, γι' αυτό είπε. Η αντιπολίτευση. Για να μην υπάρχει κανένα παρεξήγηση. Αυτό είπε ο Κουτσούμπας. Λοιπόν, Λιάννα, Λιάννα, από κοντά την επόμενη φορά. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Από κοντά οπωσδήποτε, εντάξει, τον πέρασε τον κορονοϊό, βγήκε και αρνητικό το PCR μου. Μια χαρά είμαι, εντάξει, δεν μ' άφησε τίποτα. Περαστικά μας, επειδή μιλήσαμε με τη Λιάννα. Επιμένω. Λοιπόν, γεια σου Λιάννα, καλημέρα. Επιμένω, πέστε στον κόσμο να εμβολιαστεί. Έχεις δίκιο. Για να γλιτώνει, για να μπορεί να μιλάει από κοντά. Πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα, γρήγορα. Και μια τελευταία κουβέντα, δεν θα φύγετε έτσι. Πες την, ναι. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις βόμβες εναντίον συναδέλφων, αστυνομικών. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Αυτό το πράγμα με τις βόμβες και αυτή η ανέτεια βία, αυτά τα σφαξίδια στον δρόμο. Και αυτή η έκκληση
Διότητας που βγαίνει. Είναι τρομακτική, είναι τρομακτική. Δεν είναι πολιτική πράξη. Θα το πάρουμε από Λιάννα, καλημέρα. Δεν είναι πολιτική πράξη. Ευχαριστούμε είναι λουμπενοποίηση σε όλους τους τομείς. Κι άλλη χώρα κινηθεί. Γρήγορα διαφημίσεις, θα μας δίνουν. Μεταξύ λαϊκής ερμηνείας και λούμπεν την έχουμε βάψει ως τόπος. Γεια σου Λιάννα, καλημέρα. Οι καλημέρα. Πάρτε το και ως απειλή. Καλημέρα. Από κοντά λοιπόν, την άλλη φορά. Πάμε σε σύντομο διαφημίσεις.